Γραπτό κήρυγμα του Σεοδεσμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιεροθέου. Θέμα: ο ψάλτης. Συνήθως οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν τον επίσκοπο ως ανώτερο κληρικό και τους πρεσβυτέρους και διακόνους ως κατωτέρους κληρικούς. Αυτό όμως δεν είναι ορθό από εκκλησιαστικής πλευράς, διότι στα κείμενα της Εκκλησίας ανώτερη κληρική είναι ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και ο διάκονος, που ανήκουν στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Και στον κατώτερο βαθμό ανήκουν οι υποδιάκονοι, οι ψάλτες, οι αναγνώστες, γιατί βοηθούν τους κληρικούς στη λειτουργική διακονία τους. Στον κατώτερο κλήρο συγκαταλέγονται και οι ψάλτες ή, όπως συνήθως λέγονται, οι ιεροψάλτες. Είναι ο ψάλτης ο οποίος βρίσκεται στο δεξιό μέρος του ναού, στο δεξιό αναλόγιο και λέγεται δεξιός ψάλτης, και είναι και ο ψάλτης που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του ναού, στο αριστερό αναλόγιο και λέγεται αριστερός ψάλτης. Στον Πατριαρχικό Ναό ο δεξιός ψάλτης λέγεται πρώτο ψάλτης και ο αριστερός ψάλτης λέγεται λαμπαδάριος. Η διακονία του ιεροψάλτου έχει μια εξέλιξη μέσα διαμέσου των αιώνων, όπως το βλέπουμε σε διάφορα αρχαία εκκλησιαστικά κείμενα. Στην πρώτη χριστιανική περίοδο, όλος ο λαός έλεγε το «Αμήν» και έψαλνε τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ή όλοι έψαλαν, όπως γίνεται στο μυστικό δείπνο, που «Υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών». Αργότερα υπήρχε ένας ψάλτης που άρχιζε την ψαλμωδία και ακολουθούσε όλο το εκκλησίασμα, όπως φαίνεται στις αποστολικές διαταγές που γράφεται «Έτερόστης τους του Δαβίδ ψαλέτο ύμνους και ο λαός τα ακροστίχια υποψαλέτο». Αυτό γίνεται και σήμερα σε μερικούς ναούς που οι ψάλτες ψάλουν μερικούς ψαλμούς του Δαβίδ και ο λαός επαναλαμβάνει ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Αργότερα όμως, επειδή καταρτίστηκαν πολλά τροπάρια που ήταν και δύσκολα να ψαλούν, κυρίως όμως επειδή οι αιρετικοί συνέθεταν ύμνους με αιρετικό περιεχόμενο, γι' αυτό καθιερώθηκαν κανονικοί ψάλτες, οι οποίοι έπρεπε να ψάλουν τους ορθόδοξους ύμνους. Μάλιστα, η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος με τον 75ο κανόνα της καθορίζει πώς πρέπει να ψάλουν οι ψάλτες στην Εκκλησία. Αποφάσισε: «Θέλουμε όσοι ασχολούνται με την ψαλμωδία στις εκκλησίες ούτε να χρησιμοποιούν άτακτες φωνές και να πιέζουν τον εαυτό τους για να βγάλουν δυνατή φωνή, ούτε να λένε επιπλέον κάτι από αυτά που είναι άπρεπα και ανάρμοστα στην Εκκλησία, αλλά με μεγάλη προσοχή και κατάνοιξη να απευθύνουν τις ψαλμωδίες στον Θεό τον επόπτη των κρυπτών, γιατί το Ιερό Ρητό δίδαξε να είναι ευσεβής η Υιή του Ισραήλ». Έτσι, η εξέλιξη τόσο της υμνογραφίας όσο και της εκκλησιαστικής μουσικής συνετέλεσε στο να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία από τους χριστιανούς, οι οποίοι να αποκτούν εξειδικευμένη γνώση, ώστε να επικρατεί ευπρέπεια κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, το καλύτερο είναι να συγκροτείται χορός, να μην ψάλλονται όλα αυτά τα τροπάρια μόνον από ένα ψάλτη. Ο χορός συμπληρώνει τα φωνητικά προσόντα του ενός και ακούγεται ολοκληρωμένος ένας ύμνος, χωρίς να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους εκκλησιαζομένους. Οι κανονικοί ψάλτε ασκούν αυτήν τη διακονία με την ευλογία των επισκόπων, γιατί τίποτε δεν γίνεται στην Εκκλησία χωρίς την κανονική άδεια από τους επισκόπους. Έτσι, εκτός από τον διορισμό για την ανάληψη αυτής της διακονίας, απαιτείται να γίνει ειδική ακολουθία,
κατά την οποία διαβάζεται σχετική ευχή από τον Επίσκοπο Μητροπολίτη. Μεταξύ των άλλων, στην ευχή αυτή, ο Επίσκοπος παρακαλεί τον Θεό, φώτισον αυτόν, την γλυκύτητα ψάλινση τα άσματα τα πνευματικά ενάρχεστε, της νοητής και οσία σου δουλείας αξίωσον, αγίασον το σώ φόβο, φρούρισον τη σύ χάριτη, ή να κατά το αρεστόν σου ζήσας και επιμίζους δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος κληθεί. Εάν ο Αρχιερεύς και ο Ιερεύς κατά την Θεία Λειτουργία είναι εις τύπων και τόπων του Χριστού, οι ιεροψάλτες είναι εις τύπων στον τύπο και τον τόπο των αγγέλων. Αυτό φαίνεται καθαρά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου του Θεολόγου, όπου στην ουράνια Θεία Λειτουργία οι άγγελοι ψάλουν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ» και το «Αλληλούια». Το έργο των ιεροψαλτών στην Εκκλησία και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία είναι σημαντικότατο, αφού στη ψαλμωδία οι ιεροψάλτες εκφράζουν τον λαό, ο οποίος δεν μπορεί να ψάλει την Ιερή Ακολουθία και τη Θεία Λειτουργία όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Όμως πρέπει να τονιστούν δύο σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι οι ιεροψάλτες επιτελούν σημαντικό έργο, σημαντική διακονία, αφού είναι εκφραστές μιας μεγάλης επιστήμης, της λειτουργικής υμνογραφίας και της εκκλησιαστικής μουσικής. Διαμέσου των αιώνων, μεγάλοι υμνογράφοι συνέθεσαν ιερούς ύμνους μεγάλης αξίας, οι οποίοι εκφράζουν την θεολογία και την πίστη της Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται στα αναστάσιμα τροπάρια που συνέθεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και τα οποία ψάλουμε κάθε Κυριακή, καθώς επίσης φαίνεται στον πλούτο της Ορθοδόξου υμνογραφίας κατά τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και στις εορτές των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν προσθεθεί ότι μεγάλοι μουσουργοί επένδυσαν αυτούς τους ύμνους με θεσπέσια μουσική σε διάφορους ήχους ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε τροπαρίου, τότε καταλαβαίνουμε ότι όσοι ανεβαίνουν στα αναλόγια των ιερών ναών είναι εκφραστές μιας μεγάλης λειτουργικής παράδοσης αιώνων και μας μεταφέρουν ένα αμύθιτο πλούτο λειτουργικής ζωής. Αυτό δεν πρέπει να το εκτιμούν μόνον οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά και η κοινωνία και η πολιτεία. Οι ιεροψάλτες κρατούν ζωντανό έναν εκπληκτικό πολιτισμό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, όποια διακονία και αν εξασκείται, πρέπει να γίνεται με ταπεινό φρόνημα, γιατί και στο σημείο αυτό ισχύει ο λόγος του Χριστού. «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Αυτό σημαίνει ότι και τι οι ιεροψάλτες είναι φορείς μιας μεγάλης και πλούσιας εκκλησιαστικής παράδοσης, εντούτοις δεν αποτελούν το κέντρο της λατρείας και της Θείας Λειτουργίας. Κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο και ο Αρχιερεύς και η Ιερεύς που λειτουργεί και όχι το ιεροψαλτικό αναλόγιο. Ο Λειτουργός Επίσκοπος και η Ιερεύς είναι υπεύθυνος της λατρείας και της Θείας Λειτουργίας, αλλά το κέντρο είναι ο Χριστός. Έτσι απαιτείται ταπείνωση, συνεργασία και δεν πρέπει να επικρατεί αυτονόμηση των χαρισμάτων. Οι ιεροψάλτες είναι βοηθοί του Επισκόπου και των Ιερέων και δεν ενεργούν αυτόνομα, γιατί μόνο με την ψαλτική δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Επομένως, ο υπεύθυνος για όλα όσα γίνονται σε κάθε Μητρόπολη είναι ο Επίσκοπος Μητροπολίτης και στους ιερούς ναούς υπεύθυνος για την τέλεση των ιερών ακολουθιών και θείων λειτουργιών είναι ο Ιερεύς. Πάντως,
Οι ιεροψάλτες είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας στο έργο της καλής τέλεσης των ιερών ακολουθιών και θείων λειτουργιών και δοξάζουμε τον Θεό για το έργο που επιτελούν στην Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης, ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.